Θέλω να πάω σε δύο επιστήμονες. Θέλω να πάω στον κύριο Λαυγουβάρδο και τον καθηγητή, τον κύριο Ζερεφό. Χρειάζεται να πάω πρώτα στο Γαρουφαλιά, τον Πάνο. Πάω σε δύο κορυφαίους επιστήμονες. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα κύριε Ζερεφέ. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλημέρα σας, καλά, ευχαριστώ εσείς. Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή. Κάπου είδα, αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι αυτό που ζήσαμε γίνεται μια φορά στα 300 χρόνια, στα 200 χρόνια ή άλλη αξιότιμη και στα 400 ή και στα 400. Και έτυχε σε εμάς αυτό το πράγμα τώρα, κύριε Ζερεφέ? Έτυχε. 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 Αλλά ναι, κοιτάξτε, το όλο φαινόμενο εξελίχθηκε εδώ και 2 μήνες. Δεν ήταν. Αυτό ήταν ένα ξέσπασμα και όπως είπατε έτυχε να ξεσπάσει το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας που συσσωρεύθηκε. Μάλιστα. Στη χώρα μας. Επίσης έτυχε γιατί, διότι αυτός ο Δανιήλ, ο Ντάνιελ, ναι, μια διαταραχή ατμοσφαιρική, κατέβηκε από την Αδριατική και έμεινε σχεδόν στάσιμος δίνοντας ενέργεια για 2 μέρες σε μια άλλη σύγκρουση μαζών. Δεν αφορούν οι λεπτομέρειες στους θεατές, αλλά έδινε ενέργεια τέλος πάντων για να πέσει τόσο νερό επί 2 μέρες. Ενώ κανονικά έπρεπε να μετακινηθεί, όπως γυρίζει και η γη, ξέρετε, εκ δυσμών προς Ανατολάς, προς την Αλεξάνδρεια, να πάει δηλαδή στις άλλες ακτές της βόρειες ακτές της Αιγύπτου και εκεί να σβήσει, όπως και τελικά έγινε. Αλλά έπρεπε να γίνει πιο πριν. Δυστυχώς κάθισε εκεί και μας έκανε αυτό το φοβερό φαινόμενο, το οποίο θα το θυμόμαστε. Αλλά είναι, κοιτάξτε, δεν είναι μόνον η πλημμύρα που βλέπουμε, η οποία, όπως είπαμε, είναι μια φορά στα 300-400 χρόνια, αλλά είναι ο συνδυασμός της σύμπτωσης. Τον Ιούλιο να έχουμε τους διαδοχικούς καύσονες που είχαμε, ναι, και μετά να έχουμε αυτές τις πλημμυρικές καταστάσεις. Το ερώτημα που θέτει ο κόσμος και μόλις έμαθαν ότι θα είστε μαζί μας είναι, θα μας ξανατύχει κάτι τέτοιο? Θα το βρίσκουμε μπροστά μας και τι πρέπει να κάνουμε? Είναι απλά τα ερωτήματα του κόσμου, αλλά έχουν τη δική τους σοφία. Ναι. Έχουν δίκιο. Κοιτάξτε, τέτοιας έκτασης είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί με τη συχνότητα, ας πούμε, που συνέβη σε άλλες διαταραχές, όπως ο Ιαννός. Αλλά όλοι οι υπολογισμοί που κάνουμε και στην Ακαδημία Αθηνών με το σύνολο των μοντέλων που μελετάμε, αλλά και διεθνώς και άλλα εργαστήρια και συνάδελφοι στο εξωτερικό με τους οποίους συνεργαζόμαστε, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι θα έχουμε πιο συχνά ακραία φαινόμενα και με μεγαλύτερη ένταση, ιδίως μετά το 2050. Πρέπει λοιπόν να ετοιμαστούμε. Αυτό που έγινε φέτος, κύριε Αυτιά, ήταν ότι προηγήθηκε ένας χειμώνας πάλι ανώμαλος. Χάσαμε τη μισή βροχή και πάνω από το μισό χιόνι στη χώρα μας. Αποτέλεσμα είναι ότι τα εδάφη ήταν ξηρά. Με τους καύσονες είδαμε αυτές τις πυρκαγιές που είδαμε. Είστε στην ανάλυσή σας εξαιρετικός. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε όλοι για αυτά τα οποία καλά. Μας λέτε. Πριν κλείσουμε, κύριε Αυτιά, παρακαλώ, και επειδή γνωρίζω το ενδιαφέρον σας για τα οικονομικά. Ναι, ναι. Οι οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τεράστιες, όπως το ξέρετε πολύ καλά, γιατί έχετε δει την έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος, έτσι, την οποία στην Επιτροπή προεδρεύω, το ξέρω, από χρόνια. Ναι. Ναι. Εκεί υπολογίσαμε ότι το συνολικό κόστος, αν δεν κάνουμε τίποτα, ναι, θα ξεπεράσει τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του αιώνα. Είναι απίστευτο. Τώρα, αν, έτσι, απίστευτο. Έτσι. Αν, δηλαδή 2 φορές το εξωτερικό μας, έτσι, χρέος. Ακριβώς. Αν τώρα προσαρμοστούμε, αυτό μπορεί να μειωθεί σχεδόν στο μισό. Γι' αυτό υπάρχουν και στις 13 περιφέρειες προτάσεις για, μάλιστα, πράξη εφαρμογής, για έγκυο βελτιωτικά έργα,
σημείο προς σημείο πρέπει να ανασκαφτεί και να ξαναδημιουργηθούν όλα τα πρωτόκολλα που υπάρχουν στα Υπουργεία και στο ΥΠΕΚΟΔΕ και στα αρμόδια Υπουργεία. Θα σας περιμένω, κύριε καθηγητά. Με μεγάλη χαρά θα σας περιμένω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γερός και δυνατός. Πάνω απ' όλα ο άνθρωπος και η υγεία του. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Πάω στον Ευχαριστώ. Γιώργο τον Λαγουβάρδο. Καιρό είχα να κουβεντιάσω μαζί του. Ένας εξαιρετικός φίλος από χρόνια που μας ενημερώνει συνεχώς. Κύριε Λαγουβάρδο, όπως είπε και ο καθηγητής, ο κύριος Ζερεφός, αυτό το πράγμα θα έρχεται επαναλαμβανόμενο, αλλά όχι σε τέτοια ένταση, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, πραγματικά είχαμε μια ακραία κατάσταση. Ακριβώς. Με προσθέσεις ξεπέρασαν ό,τι είχαμε δει μέχρι τώρα. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο για την περίοδο επαναφορά. Τα πρώτη ανάλυση στοιχείων που κάνουμε, τουλάχιστον για το περιοχή του Πηλίου και τι βροχέ που έφυγαν, πραγματικά είναι πολύ μεγάλε, είναι φαινόμενα που πιθανόν να τα βλέπουμε κάθε 25 χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να το συγκρατήσουμε. Σε άλλε περιοχέ με χαμηλότερο υψόμετρο, μέσα στον κάμπο, ναι, μπορεί να το βλέπουμε πιο σπάνια, όχι όμω στα 400 χρόνια. Δυστυχώ φαίνεται να κατεβαίνουμε αρκετά. Και επομένω θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και τι φαινόμενα θα τα έχουμε μπροστά μα. Δεν θα είναι τόσο σπάνιο όσο νομίζουμε. Και επομένως θα πρέπει να σχεδιάσουμε τα πάντα από το πώς προετοιμαζόμαστε απέναντι σε αυτά και τι κάνουμε κατά τη διάρκεια και φυσικά και στην αποκατάσταση. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Θα το έχουμε συνεχώς μπροστά μας. Και πιστεύω ότι εσείς οι επιστήμονες θα συμβάλλετε τα μέγιστα ώστε και η προειδοποίηση να είναι έγκυρη και να προσεγγίζετε όσο γίνεται περισσότερο τέτοιου είδους φαινόμενα, αν και μόνο ο Θεός ξέρει την ένταση των φαινομένων. Σας ευχαριστώ, κύριε Λαγουβάρδο. Πολύ σας ευχαριστώ. Καλά. Να είστε καλά.